Στη Λάρισα, ο υποψήφιος δήμαρχος Λαρισαίων, ο κύριος Θανάσης Μαμάκος. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλό σας απόγευμα, κυρία μας Σαμακουβλή. Λοιπόν, έχετε δηλώσει δυναμικά το παρόν στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές σε μία εκδήλωση, συγκέντρωση πριν από ημέρες που πρέπει να πούμε ότι ήταν εντυπωσιακή σε όγκο. Δηλώσατε ότι κατέρχεστε ως υποψήφιος δήμαρχος Λαρισαίων. Πράγματι, η συγκέντρωση που έλαβε χώρα στις 10 Φεβρουαρίου ξεπέρασε κάθε προσδοκία και απέδειξε πρώτον ότι υπάρχει μια δυναμική στο πρόσωπο το δικό μου όσον αφορά την υποψηφιότητά μου ως Δημάρχου Λαρισαίων, αλλά εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία ήταν το γεγονός ότι η σύνθεση του ακροατηρίου ήταν αυτή που έδωσε το μεγαλύτερο έναυσμα για συζήτηση στην πόλη, με τη λογική ότι υπήρχαν άνθρωποι από πολλές πολιτικές, με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Άνθρωποι που στο βλέμμα τους βλέπουμε τη δίψα για να γίνει η αλλαγή στη Δημοτική Αρχή στην πόλη μας. Μάλιστα. Επομένως, κύριε Μαμάκο, τώρα επιβεβαιώνεται πως όταν θέτατε τότε υποψηφιότητα για να είστε επικεφαλής στην αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου, σαφώς και είχατε κατά νου ότι θα διεκδικήσετε το Δήμο Λαρισαίων, έτσι. Η απόφαση αυτή είναι συνειδητοποιημένη. Είμαι απολύτως έτοιμος για όλη αυτή την ιστορία στην οποία θέλω να συμμετέχω και καλώ και τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτό. Στα 46 μου χρόνια και μετά από μια 20ετή διαδρομή στην τοπική αυτοδιοίκηση, νιώθω ότι κάθε μέρα μαθαίνω κάτι παραπάνω, κάθε μέρα οριμάζουμε παραπάνω. Όλα αυτά όμως θα έχουν ιδιαίτερη σημασία όταν θα κάνουμε συμμετόχους και τους πολίτες της πόλης στην προσπάθεια αυτή. Εγώ νιώθω έτοιμος να συμβάλλω στις τομές και στις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, που έχει ανάγκη η πόλη για ένα πιο δημιουργικό μέλλον. Mm-hmm. Και στην προσπάθεια αυτή θα έχουμε τη συμπαράσταση πολλών συμπολιτών. Είναι γεγονός ότι μετά την εκδήλωση αυξάνονται καθημερινά οι άνθρωποι που θέλουν να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή. Προχωράτε λοιπόν και για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου. Σαφώς, αυτό είναι μια δυναμική διαδικασία και η συγκρότηση του ψηφοδελτίου είναι πολύ σημαντικό στοιχείο σε μια προεκλογική διαδικασία. Ωστόσο, αυτό που έχουμε σαν γνώμονα είναι να μπορέσουμε να συνθέσουμε απόψεις και μαζί με τους συμπολίτες μας να διαμορφώσουμε τις προτάσεις μας, τις οποίες σύντομα και κοστολογημένα και αναλυτικά θα παρουσιάσουμε στον κόσμο. Μάλιστα, τώρα σε αυτή την πρώτη μεγάλη συγκέντρωση που ανακοινώσατε και υποψηφιότητα, μεταξύ των άλλων ασκήσατε και κριτική στην σημερινή Δημοτική Αρχή. Ανάμεσα στα άλλα είπατε ότι δίνονται δεκάδες υποσχέσεις που ποτέ δεν εκπληρώνονται. Αυτό το έχουμε θέσει επανειλημμένα στο δημόσιο διάλογο και με τις παρεμβάσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή έχει υποσχεθεί πολλά και έκανε λιγότερα από αυτά που υποσχέθηκε. Αυτό που θέλω να σημειώσω είναι ότι εξαρτάται πού θέλει κάποιος να βάλει τον πήχη. Mm. Δηλαδή, θέλει να περιοριστεί σε μια διαχείριση των προβλημάτων και μόνο στη διαχείριση της καθημερινότητας που ολοένα και γίνεται και πιο γκρίζα για τους συμπολίτες μας και να ψάξει να αναλώσει τις δεξιότητες στην εξέβριση απλά και μόνο δικαιολογιών, ή θέλουμε πραγματικά να δούμε τι θέλει η πόλη και αυτό να δώσουμε στους συμπολίτες μας. Εμείς βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στη Λάρισα να αναπτύσσεται μια πόλη δύο ταχυτήτων. Να βλέπουμε δηλαδή το κέντρο να αναπτύσσεται αναντίστοιχα σε σχέση με τις συνοικίες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με αυτό που ονειρευόμαστε σαν μια ευρωπαϊκή πόλη. Εμείς μένουμε, βιώνουμε την καθημερινότητα στις συνοικίες και επισκεφτόμαστε το κέντρο. Η Δημοτική Αρχή με την λογική που έχει αναπτύξει έχει καταφέρει το αντίστροφο. Θα είναι δηλαδή προτεραιότητα για σας και οι συνοικίες έτσι, του Δήμου και όχι μόνο το κέντρο. Δεν μπορούμε, κυρία Σαμακουβλή, να σχεδιάζουμε έναν σύγχρονο, πρωτοπόρο, δυναμικό Δήμο αν δεν νιώσουμε όλοι δημότες ενός ενιαίου Δήμου. Θα πρέπει να υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ των συνοικιών και του κέντρου. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο της δικιάς μας προσπάθειας. Αυτό θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε στους συμπολίτες μας και θα είναι η κορονίδα της προσπάθειάς μας. Μάλιστα. Εσείς τώρα στα καθημερινά ζητήματα βλέπετε ότι υστερεί σήμερα η παρούσα Δημοτική Αρχή σε σχεδιασμό, σε νέα έργα. Τι είναι αυτό που εσείς βάζετε
ως από τα πρώτα στοιχήματα σε περίπτωση εκλογής σας? Κοιτάξτε, η καθημερινότητα είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο το βιώνουμε και το αξιολογούν και οι πολίτες στην καθημερινότητα που βιώνουν. Από εκεί και πέρα όμως, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια όξυση του κυκλοφοριακού προβλήματος, το οποίο απαιτεί λύσεις που θα έπρεπε να εφαρμοστούν χθες, οι οποίες έχουν να κάνουν αφενός με τη θεραπεία του προβλήματος σε πρώτη φάση, που είναι πολύ οξύ, και στη συνέχεια με τη λύση του. Mm-hmm. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, το να έχουμε μια οδό όπως είναι 28 Οκτωβρίου, κεντρική οδός προς την έξοδο της πόλης, και την ώρα της αιχμής, της κυκλοφοριακής, να είναι το απορριμματοφόρο της ανακύκλωσης, αυτό νομίζω ότι μπορεί εύκολα να λυθεί με έναν επαναπροσδιορισμό των δρομολογίων. Ή όταν, παράδειγμα, δεν εφαρμόζεται το ωράριο της τροφοδοσίας της αγοράς, που πρέπει να γίνεται σε ώρες εκτός αιχμής, που δημιουργούνται προβλήματα και δημιουργεί επιπλέον κυκλοφοριακό φόρτο. Αυτά είναι οι λύσεις οι οποίες είναι εύκολο να γίνουν και θα έπρεπε ήδη να εφαρμοστούν. Απλά θα πρέπει να το δούμε με μια ολιστική προσέγγιση το ζήτημα όλο, με μια καινούργια κυκλοφοριακή μελέτη, γιατί όλα αυτά είναι απόρρια της αποσπασματικής εφαρμογής του ΣΒΑΚ, του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ναι, το οποίο είναι ένα σημαντικό στρατηγικό σχέδιο, το οποίο όμως εφαρμόζεται αποσπασματικά και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Άρα βλέπετε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και χρήζουν, λέτε, βελτίωσης και μάλιστα... Σαφώς. Επισημαίνεται ότι υπάρχουν και λύσεις και εύκολες που μπορεί να γίνουν, έτσι. Απλά θα πρέπει να ακούνε. Θα πρέπει μια δημοτική αρχή να μπορέσει να ακούσει, να αφουγκραστεί τους πολίτες για να μπορέσει να δώσει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα. Ναι, και δεν ακούει η σημερινή δημοτική. Εγώ εκτιμώ ότι δεν ακούει. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά μας με την σημερινή δημοτική αρχή. Ξέρετε, η Λάρισα σήμερα δίνει την αίσθηση κάποιου που ενώ θέλει να σηκωθεί και ξέρει ότι μπορεί να σηκωθεί, κάτι και κάποιοι τον κρατάνε καθυλωμένο. Αυτό είναι το ζήτημα, ότι η σημερινή δημοτική αρχή δεν μπορεί να οδηγήσει την πόλη της Λάρισας στο μέλλον. Αυτή την όθηση τώρα εσείς θέλετε να τη δώσετε μέσα από ένα συγκεκριμένο σχέδιο, γιατί θα καταρτήσετε, όπως λέτε, το δικό σας πρόγραμμα σε διαβούλευση και με πολίτες. Αν θέλαμε να δώσουμε ένα τίτλο σε αυτό το όραμα, τι θα λέγαμε για τα επόμενα χρόνια? Γιατί δεν είναι μόνο τα ζητήματα καθημερινότητας ενός Δήμου, φυσικά. Σαφώς δεν είναι. Εμάς το βασικό μας κίνητρο είναι η ενιαία ανάπτυξη του Δήμου. Επιμένετε? Είναι σημαντικό αυτό για μας. Άρα. Από εκεί και πέρα, με σύνθεση, με συνέργειες, με τη συμμετοχή όλων των φορέων που θέλουν να βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή, έχουμε ξεκινήσει ήδη μια προσπάθεια διαμόρφωσης του προγράμματός μας, το οποίο, όπως σας είπα και πριν, θα παρουσιαστεί στους συμπολίτες μας προσεχώς, αναλυτικά και κοστολογημένο. Και εκεί θα δεχτούμε παρατηρήσεις, να διορθώσουμε, να συμπληρώσουμε κάποια πράγματα. Και αυτό θα είναι το τελικό πρόγραμμα το οποίο θα θέσουμε στην κρίση των Λαρισαίων πολιτών. Μάλιστα. Στο δικό σας τώρα ψηφοδέλτιο θα έχετε όλο το φάσμα των ηλικιών και εκπροσώπους, έτσι, διαφόρων κλάδων επαγγελματιών. Πώς σχεδιάζετε, πώς το... Θα σας πω. Βασικό μου μέλημα είναι να εκφράσω με την υποψηφιότητα τη δική μου και όλους τους υποψηφίους του συνδυασμού μου όλες τις γενιές της πόλης της Λάρισας. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα υπάρχουν εκπρόσωποι, όχι απαραίτητα νέοι σε ηλικία, αλλά άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν, που έχουν νέες ιδέες, και επίσης άνθρωποι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, που έχουν διαφορετικές ιδεολογικές αναφορές, διαφορετικό πολιτικό πρόταγμα, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κατεξοχήν ο χώρος στον οποίο επιτρέπονται οι συγκλήσεις. Είναι ο χώρος στον οποίο μπορούν να έρθουν άνθρωποι με διαφορετικές αφετηρίες και να συνεργαστούν, γιατί τα προβλήματα είναι τα προβλήματα της πόλης. Εγώ θέλω τη Λάρισα πρωταγωνίστρια. Θέλω να κερδίσει η Λάρισα και όχι τα κόμματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, κύριε Μαμάκο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά κι εσείς.